Έχει τα καλά του, έχει και τα αρνητικά του. Τι εννοείτε? Και τα αρνητικά εννοώ έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι, όπως ξέρετε, τα ραντεβού είναι πολύς μεγάλης αναμονής. Πολλές φορές χρειάζονται να γίνονται κάποιες διευκρινήσεις, κάποιες συνεννοήσεις. Δεν ξέρω με αυτό το σύστημα τώρα κατά πόσο θα είναι δυνατή αυτή η κατάσταση. Mm-hmm. Και εμείς στα δικά μας ραντεβού πολλές φορές δίνουμε αυτό που λέμε υπεράριθμα για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Θέλουμε λίγο να δούμε πώς θα λειτουργήσει το σύστημα. Ναι, αν το δούμε έτσι τεχνοκρατικά, αντικειμενικά, είναι ένα σύστημα καλό, γιατί θα μειώσει τον κόσμο που συνοστίζεται, θα μειώσει την ταλαιπωρία κτλ. Αλλά από την άλλη καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλά θέματα. Όπως για παράδειγμα, εγώ ξέρω πάρα πολλές οικογένειες ηλικιωμένων ανθρώπων που δυσκολεύονται με την τεχνολογία. Αυτή η κυρία Δουλγιάρη πώς θα κλείνουν ραντεβού? Εγώ κρατάω πολύ περισσότερο αυτό που είπατε στην αρχή, κύριε Κούδα, γιατί θα βρεθεί όλο και κάποιος, ένα εγγόνι, ένα ανήψει, ένας φίλος, ένας συγγενής να κλείσει ένα ραντεβού. Αλλά κρατάω αυτό που είπατε στην αρχή ως ενδυασμό, ότι από τη μια μπορεί να ακούγεται καλό γιατί μπορεί να μειώσει την ταλαιπωρία. Από την άλλη ωστόσο, οι χρόνοι είναι πάρα πολύ μεγάλοι στα ραντεβού και κυρίως διευκρινήσεις που πρέπει να δίδονται για συγκεκριμένες ειδικότητες, γιατί είπατε ότι πολλοί άνθρωποι χρειάζονται παραπάνω εξειδικεύσεις σε αυτό το οποίο ζητούν. Ναι, διάφορες συνεννοήσεις που προκύπτουν καθημερινά, που εμείς τις βλέπουμε, που θα τηλεφωνήσουμε στη γραμματεία για να συνοηθούμε. Τώρα, επειδή δεν ξέρω ακριβώς πώς θα λειτουργήσει το σύστημα και δεν θέλω να γίνω προάγγελος, ας πούμε, άσχημων. Γιατί, τα γράφει μόνο της η διοίκηση. Τα ραντεβού που θα κλείνονται από τις αρχές κάθε μήνα θα αφορούν στον τρέχοντα και στον επόμενο μήνα και θα είναι νέα ραντεβού. Οι επανεξετάσεις θα κλείνονται από τους ίδιους τους θεράποντες ιατρούς για διάστημα 2 χρόνων ανάλογα με το χρόνο επανεξέτασης που κρίνουν οι ίδιοι. Δυνατότητα για τηλεφωνικές κρατήσεις στο 2810542107 θα υπάρχει μόνο στις περιπτώσεις που αφορούν σε ειδικά ιατρεία και μόνο με σχετική παραπομπή από το θεράποντα ιατρό για τους μήνες Δεκέμβριο ή Ιανουάριο. Σε ποιο θεράποντα ιατρό δεν ξέρω αναφέρεται, στον ιδιώτη που θα με στείλει στο πανεπιστημιακό ή το θεράποντα ιατρό από τα τακτικά πρωινά ιατρία που με έχει ξαναδεί? Θα υπάρχουν στο γραφείο κίνησης ασθενών καθώς και στη γραμματεία τακτικών εξωτερικών ιατρίων ψηφιακές ταμπλέτες με καθοδήγηση από το αρμόδιο προσωπικό για όσους δεν μπορούν οι ίδιοι να βρίσκονται στο νοσοκομείο ή οι ίδιοι βρίσκονται στο νοσοκομείο. Στα απογευματινά ιατρία η υπηρεσία ή ραντεβού θα ενεργοποιηθεί από την Τετάρτη 1η Δευτέρου του 2023, δηλαδή από το Φεβρουάριο του 2023, και για κρατήσεις που θα αφορούν σε όλα σχεδόν τα διαθέσιμα ιατρία. Στόχος μας η αποφυγή ταλαιπωρίας των ασθενών στο νοσοκομείο, οι οποίοι μέχρι σήμερα για να κλείσουν ραντεβού ταλαιπωρούνται από τις μεγάλες τηλεφωνικές αναμονές και αλλά από συνοστισμό με φυσική παρουσία. Όταν να παίρνεις τηλέφωνο σήμερα, γιατί σήμερα πρέπει να κλείσεις το ραντεβού και λύγει και η προθεσμία σήμερα και είναι όλα κατηλημένα, γιατί όλοι τρέχουμε να κλείσουμε ραντεβού και δεν ξέρουμε τι θα γίνει, φυσικό είναι με αυτή την ταλαιπωρία. Δεν τα λένε από μόνοι τους. Κύριε Κούδα. Ναι, σας ακούω. Δεν τα λένε από μόνοι τους. Δεν καταλάβω την ερώτηση. Ναι, το λένε και με αυτά που διαβάζετε έτσι τόσο λεπτομερώς και επεξηγηματικά, επιβεβαιώθηκε αυτό που σας είπα, ότι εάν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες είναι βοηθητικό και θα αποφύγει, όπως λένε, την πρόθεση να αποφευχθεί η ταλαιπωρία και αυτό που είπατε, η φόρτωση των τηλεφωνικών γραμμών και η αδυναμία να κλείσει ραντεβού. Αλλά εγώ φοβάμαι αυτό που σας είπα από την αρχή, ότι επειδή θα είναι δύσκολο, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως λόγω της έλλειψης ραντεβού, άρα της έλλειψης γιατρών, προκειμένου να εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο κόσμος, ο οποίος και εσείς έχετε πει πολλές φορές, όλο ένα και αυξάνεται οι ανάγκες και η ζήτηση προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας, όλο ένα και αυξάνεται, νομίζω ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα. Εντάξει, είπαμε, για να μην είμαστε αυστηροί, να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Μάλιστα, λοιπόν. Αλλά δεν αναιρεί αυτό που σας είπα εξ αρχής. Mm-hmm. Ό,τι και τεχνολογία και να εφαρμοστεί, εάν δεν υπάρχουν οι γιατροί και το προσωπικό να εξυπηρετήσει τον κόσμο,
Δεν θα έχει και πολύ νόημα. Το ναι μεν, αλλά για να δούμε πώς θα πάει για τα τακτικά πρωινά ιατρία. Από αύριο ξεκινάει αυτό το σύστημα για τα απογευματινά ιατρία. Το υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά για να μην μπερδευτεί ο κόσμος από 1ης Δευτέρου του 2023. Η σοφή της Επιτροπής των Ειδικών που αναζητούν το πρωτόκολλο επιστροφής των ανεμβολίες των υγειονομικών στα σχολεία βάσει της απόφασης στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στις δομές υγείας βάσει της απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας τελικά αποφάσισαν πως θα επιστρέψουν, κύριε Κούδα? Κάποιες πληροφορίες που έχουμε λένε ότι θα ζητούνται 2 τεστ την εβδομάδα και θα είναι άλλες διαφορετικές απαιτήσεις από το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό και διαφορετικές από τους υπόλοιπους συναδέλφους, δηλαδή τους διοικητικούς, αυτούς που δεν έρχονται σε τόση στενή επαφή με ασθενείς. Αλλά νομίζω το ξέρετε κι εσείς ότι μεταφέρθηκε για την επόμενη Τετάρτη η απόφαση το πώς θα επιστρέψουν. Το καλό είναι να κρατήσουμε ότι θα επιστρέψουν αυτοί οι συνάδελφοι, όπως ζητάει το συνδικαλιστικό κίνημα εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Όλοι βέβαια ξέρουν ότι δεν υπάρχει επιστημονικός λόγος για να κρατούνται αυτοί οι συνάδελφοι. Αυτό ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω, γιατί θεωρείται επισφαλής η επιστροφή αυτών των ανθρώπων στα νοσοκομεία? Δηλαδή τα έχουμε διαχειριστεί όλα τόσο άψογα ή έχουν διαχειριστεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση της πανδημίας, και τώρα εμείς λέμε ότι έχει πολύ μεγάλη επισφάλεια η επιστροφή των ανεμβολίας των υγειονομικών μέσα στα νοσοκομεία? Κοινή λογική, ερώτημα με την κοινή λογική. Κυρία Θουργέρα, και εμείς από την αρχή είχαμε πει ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα που τέλος πάντων τα πράγματα ξεκαθάρισαν, φάνηκε και η χρησιμότητα του εμβολίου, φάνηκε και ο χρόνος διάρκειάς του, και όπως ξέρετε τώρα πλέον δεν είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός. Από ένα διάστημα και μετά ήταν ξεκάθαρο ότι, όπως σας είπα και πριν, δεν ήταν επιστημονικοί οι λόγοι που κρατούσαν αυτούς τους συναδέλφους εκτός της εργασίας. Οι λόγοι ήταν πολιτικοί και η απόφαση του Υπουργείου. Και προφανώς τώρα, για να δικαιολογηθεί αυτή η αδικαιολόγητη τότε απόφαση, συνεχίζουν σε αυτό το μοτίβο. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα τώρα να... Θα επιστρέψουν οι συνάδελφοι, καλά θα κάνουν να επιστρέψουν. Εμείς προφανώς διεκδικούμε και θέλουμε να επιστρέψουν με τα ίδια δικαιώματα που φύγαν από την εργασία. Προφανώς διεκδικούμε ο χρόνος που έφυγαν εκτός εργασίας να μετράει στα ασφαλισμένα τους χρόνια, γιατί οι άνθρωποι δεν φύγαν με δικιά τους ευθύνη. Και τουλάχιστον από ένα σημείο και μετά, από τους μήνες αυτούς που είναι ξεκάθαρο. Και το γεγονός είναι ότι, όπως ξέρετε ήδη τώρα, δεν υπάρχει υποχρεωτικός εμβολιασμός για όλους εμάς. Και ακόμα και οι συνάδελφοι, οι ειδικοί λοιμοξιολόγοι, που εμείς σαν σωματείο έχουμε ρωτήσει και προσπαθούμε έτσι λίγο να ξεκαθαρίσουμε πλέον τα πράγματα, δεν μπορούν να δώσουν συγκεκριμένη απάντηση όσον αφορά τους εμβολιασμούς. Δηλαδή, κατά πόσο αυτό τώρα πρέπει να συνεχιστεί, με ποια συχνότητα κτλ. Πιο πολύ δίνουμε τώρα βάρος, και σωστό είναι αυτό κατά τη γνώμη μου, παρόλο που δεν είναι με τις ειδικότητες των ειδικότητων αυτών, οι λοιμώξεις από την γρήπη και τους άλλους ιούς οι οποίοι έχουν φουντώσει τώρα λόγω της μακρόχρονης αποχής από αυτούς. Και ο COVID, εντάξει, υπάρχει, προσπαθούμε προφανώς να παίρνουμε μέτρα προστασίας, αλλά για υγιείς ανθρώπους κάτω των 60 το θέμα του εμβολιασμού δεν έχει. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται έτσι όπως κινείται το Υπουργείο, χωρίς να θέλω να πω τίποτα περισσότερο, αλλά βάσει της κοινή λογικής, ότι είναι σαν να διαιωνίζεται μία κόντρα μεταξύ των υγειονομικών που δεν ήθελαν να εμβολιαστούν και του Υπουργείου. Και το λέω εγώ που είμαι εμβολιασμένη ούτως ή άλλως με όλα μου τα εμβόλια και με το εμβόλιο της γρήπης κλπ. Αλλά δείχνει αυτή να είναι η κόντρα και η στάση για αυτή την πολύ μεγάλη επισφάλεια την οποία βάζει μπροστά ο Υπουργός. Είναι εκείνος ο οποίος μιλάει για το επικίνδυνο αυτής της απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας να επιστρέψουν οι υγειονομικοί στις θέσεις τους ανεμβολιαστοί. Και την ίδια ώρα λέτε και εσείς ότι, ξέρετε, εδώ οι σοφοί της Επιτροπής των Ειδικών δεν αποφάσισαν και δεν αποφάσισαν να κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις, γιατί θα πάνε και με έλεγχο ή με πρωτόκολλο 2 ταχυτήτων. Άλλο οι γιατροί, άλλο το πρωτόκολλο για τους νοσηλευτές ενδεχόμενα, άλλο για τους διοικητικούς. Αυτά τα 2 rapid test την εβδομάδα θα είναι rapid test, θα γίνονται μέσα στο νοσοκομείο ή θα καλούνται από την τσέπη τους να τα πληρώνουν στο σύνολό τους οι υγειονομικοί? Όχι, δυστυχώς θα καλούνται να τα πληρώνουν οι συνάδελφοι.
Δεν, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, θέλετε να πείτε. Ναι, ναι. Και με ευθύνη φυσικά των συναδέλφων, και αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή, γιατί να τα πληρώνουν οι συνάδελφοι, όταν υπάρχει δυνατότητα στα νοσοκομεία να γίνεται αυτό και είναι για περιουσιακούς λόγους. Και όταν ξαναλέω, για παράδειγμα, προφανώς να διευκρινίσω κάτι έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι. Είμαστε υπέρ των εμβολιασμών 1000%. Και σαν σωματείο και σαν επιστήμονες αγωνιστήκαμε την πρώτη στιγμή τα εμβόλια να έρθουν έγκαιρα, να είναι προσβάσιμα για όλο τον πληθυσμό, να μην υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα που υπήρξαν στον τρόπο εφαρμογής τους κτλ. Αυτό όμως είναι διαφορετικό, και διαφορετική είναι αυτό, όπως είπατε κι εσείς, η συνεχόμενη πίεση σε αυτούς τους συναδέλφους, όταν, ξαναλέω, δεν υπάρχει πλέον επιστημονικός, τουλάχιστον δικαιολογημένος λόγος. Για μένα είναι μια προσπάθεια τρομοκράτης, συνέχιση, να το πω έτσι, τρομοκράτης, συνέχιση ενός κλίματος, να το πω έτσι, ελέγχου, με την κακή έννοια το λέω, έτσι, όχι τον έλεγχο που θέλουμε όλοι να υπάρχει και τον θέλουμε και τον επιζητάμε. Και προφανώς έχει να κάνει, αν θέλετε να, έτσι, να το πάω λίγο και πιο μακριά, με μια δικιά μου υπόθεση, έχει να κάνει και με το συνολικότερο πλαίσιο, το συνολικότερο κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία, δεδομένης και της πρόσφατης ψήφισης του νομοσχεδίου που αλλάζει εντελώς τις συνθήκες εργασίας των γιατρών του ΕΣΥ. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεν ήταν ένα απλό νομοσχέδιο αυτό που ψηφίστηκε την περασμένη Παρασκευή, αλλά αν εφαρμοστεί, που δεν θέλουμε να θέλουμε να μείνει στα χαρτιά, αλλά αν εφαρμοστεί και περάσει στα νοσοκομεία, θα αλλάξει εντελώς πάρα πολλά πράγματα, μεταξύ αυτών βέβαια και τις σχέσεις τις εργασιακές πολλών συναδέλφων. Μα τι είναι αυτό που λέτε? Πάνε για να ψηφίσουν κάτι για να μην το εφαρμόσουν? Ναι. Είναι ποτέ δυνατόν κάτι τέτοιο? Όχι, εμείς δεν θέλουμε να το εφαρμόσουμε. Εσείς. Θα προσπαθήσουμε να μην εφαρμοστεί. Δεν λέει, το ξέρουμε ότι θέλουμε να εφαρμοστεί. Αλλά η πίεση, κοιτάξτε, είναι μια διαρκής αγώνας, γιατί θεωρούμε, και νομίζω και η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών και όλοι οι συνάδελφοι και οι νοσηλευτές κτλ., ότι είναι ένα νομοσχέδιο που θα θεμελιώσει το σύστημα υγείας. Άρα προφανώς θέλουμε να μείνει στα χαρτιά. Κατάλαβα. Καλημερίζω βέβαια και βάζω στην κουβέντα από την πλευρά των νοσηλευτών τον πρόεδρο του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Θεοδωσάκη. Τον καλημερίζω για να μην είναι εκεί μόνος του στον αέρα και να μας περιμένει. Καλημέρα, κύριε Θεοδωσάκη. Καλημέρα στο συνεργάτη τον κύριο Κούδα. Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Κούδα, και αμέσως μετά πάω στον κύριο Θεοδωσάκη για το ίδιο θέμα που συζητάμε. Η θέρμανση ανάβει πλέον στη δική σας την κλινική, γιατί ακούγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι παρά τις διαβεβαιώσεις και όλα τα υπόλοιπα, ότι τα καλοριφέρ έκλειναν τη νύχτα ή κάποιες ώρες του 24ωρου. Καλημέρα κύριε Θεοδωσάκη, που έχουμε καθημερινή συνεργασία και μιλάμε. Ναι, είναι καλύτερα τα πράγματα. Κοιτάξτε, αυτό εμείς το προσπαθήσαμε να το αναδείξουμε στη λογική, να μην περάσει η λογική της διοίκησης, από ό,τι καταλάβαμε, να υπάρχει εκπεριτροπής σε διακοπή της θέρμανσης σε διάφορες κλινικές. Δεν ήταν μόνο για τη δικιά μας την κλινική αυτό. Και προσπαθήσαμε να το αναδείξουμε ώστε να μην περάσει. Γιατί θεωρούμε, κυρία Δουλγεράκη, αυτονόητο μέσα στο χειμώνα οι ασθενείς να έχουν θέρμανση, να είναι άνετοι. Και οι εργαζόμενοι προφανώς, όταν κάνουμε δουλειές που θέλουν συγκεκριμένη συγκέντρωση και θέλουμε να υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες, καταλαβαίνετε ότι η θέρμανση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω είναι καλύτερα τα πράγματα. Ωραία. Θα δείξει τώρα το μέλλον. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Θεοδωσάκη, λέμε για τους σοφούς και τις σοφές αποφάσεις και προτάσεις περί πρωτοκόλων της Επιτροπής των Ειδικών προς τον Υπουργό, αναφορικά με την ασφαλή, διότι επισφαλής είναι κατά τον Υπουργό μέχρι στιγμής, και μόνο η ιδέα της επιστροφής των ανεμβολίας των υγειονομικών στα νοσοκομεία ή γενικότερα στις δομές υγείας. Εσείς ως ΠΟΕΔΗΝ τι λέτε από τη δική σας την πλευρά? Η ΠΟΕΔΗΝ, κύριε Δουλγεράκη, μαζί με τα πρωτοβάθμια σωματεία πραγματικά έκαναν μια μεγάλη παρέμβαση. Εγώ θα έλεγα ότι έδωσαν και ένα μεγάλο αγώνα, ώστε πραγματικά οι συνάδελφοι που ήταν σε αναστολή να επιστρέψουν πίσω. Και ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, το οποίο είναι αποδεδειγμένο επιστημονικά πλέον, ότι το μέτρο της αναστολής δεν έχει καμία βάση, ούτε επιστημονική, ούτε επαγγελματική, ούτε τίποτα. Έπρεπε λοιπόν άμεσα οι συνάδελφοι αυτοί να διακοπεί η αναστολή και να επιστρέψουν πίσω. Αυτό που θέλουμε τώρα και ζητάμε είναι την άμεση επιστροφή τους. Οι ανάγκες είναι τόσο μεγάλες και οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό
που δεν έχουμε την πολυτέλεια να περισσεύει κανένας. Και εδώ θα βάλω και ένα σημαντικότερο ζήτημα το οποίο θα προκύψει, γιατί υπάρχει ένας αριθμός εργαζομένων για να καλύψει κάποιες ανάγκες από τους συναδέλφους που ήταν σε αναστολή, αριθμητικά εννοώ. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε καμία πρόβλεψη το τι θα γίνει με τους συναδέλφους οι οποίοι τελειώνει αυτή η τρίμηνη σύμβαση. Είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός σε κάθε νοσοκομείο και αυτή τη στιγμή, αν επιστρέφοντας οι συνάδελφοι οι οποίοι να πούμε ότι τη σήμερα που μιλάμε είναι πλέον ελάχιστοι αυτοί που είναι σε αναστολή, γιατί δυστυχώς, ευτυχώς, όπως θέλει να το πάρει κάποιος, νόσησαν και επέστρεψαν με το πιστοποιητικό της νόσησης. Εάν φύγουν όμως οι άνθρωποι αυτοί που είναι με τρίμηνη σύμβαση εργασίας αυτή τη στιγμή από τα νοσοκομεία, πραγματικά θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα και μιλάμε για προσωπικό, κυρίως προσωπικό στήριξης. Αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες και ειδικά η νοσηλευτική υπηρεσία χρωστάει όλη την άδεια και αρκετά ρεπό του τρέχουν έτος, όλο το 2022. Αδυνατεί σε πολλές μέρες λειτουργίας να προσφέρουμε αυτό που πρέπει να προσφέρουμε σε λειτουργία του νοσοκομείου και είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Δηλαδή λέμε, κοντολογείς, άμεση επιστροφή των συναδέλφων που είναι σε αναστολή και ανανέωση της σύμβασης των συναδέλφων που είναι με τρίμηνη σύμβαση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει οι συμβασιούχοι, αν θυμάμαι καλά από τα δεδομένα που έδινε ο Υπουργός Υγείας, να είναι κοντά στους 700, και αν θυμάμαι επίσης καλά πρέπει στο σύνολό τους οι υγειονομικοί να είναι κοντά στους 200. Δεν ξέρω ακριβώς, κύριε Θεοδωσάκη, γιατί έχω ακούσει διάφορα. Ναι, για να καταλάβει και ο ακροατής μας, η απαλλάγμα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το επικουρικό προσωπικό, δηλαδή αυτό που είναι με σύμβαση κάποιου χρόνου, είναι αυτή τη στιγμή πάνω από 400 άτομα. Οι συνάδελφοι που είναι με σύμβαση εργασίας συν τρεις μήνες είναι 53 άτομα. Το μόνιμο προσωπικό πλέον στα νοσοκομεία μέσα είναι ελάχιστο. Πολύ ελάχιστο. Είναι όλοι με σύμβαση εργασίας και σύμβαση ορισμένου χρόνου. Δηλαδή με ημερομηνία λήξης. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί στα νοσοκομεία. Βέβαια, όπως είπε και ο συνάδελφος, ο κύριος Κούδας, πραγματικά με το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίσανε, βλέπουμε ότι δεν τους ενδιαφέρει πλέον η δημόσια υγεία. Από τη στιγμή που δεν τους ενδιαφέρει, δεν τους ενδιαφέρει ούτε η λειτουργία, ούτε το πώς θα λειτουργούν, ούτε το τι υπηρεσίες πλέον δωρεάν θα προσφέρουν. Όλα είναι συμβασμένα και η χρηματοδότηση και το ανθρώπινο δυναμικό είναι συμβασμένα πράγματα. Οι συνάδελφοί σας που θα επιστρέψουν με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, που θεωρεί ο Υπουργός ότι τέλος πάντων είναι μια απόφαση επικίνδυνη για την δημόσια υγεία στην παρούσα φάση, λέει και αυτό περιμένει ως πρόταση από τους οφείους της Επιτροπής των Ειδικών, διότι όλα τα υπόλοιπα στον καιρό της πανδημίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα διαχειρίστηκαν και πραγματικά λειτουργήσαν τα πάντα άψογα. Λέει ότι, ξέρετε, θα επιστρέψουν και με διαφορετικούς ρυθμούς, ταχύτητες κλπ. Για να δουν πώς θα γίνει. Να είναι άλλα τα πρωτόκολλα με τους γιατρούς, άλλα τα πρωτόκολλα με τους νοσηλευτές, άλλα τα πρωτόκολλα με το πρωτόκολλο με τους διοικητικούς. Έχετε εικόνα για το τι ακριβώς σχεδιάζουν αυτή την ώρα, κύριε Θεοδωσάκη? Κυρία Δουλειοράκη, το πρωτόκολλο που έχει υπόψη η κυβέρνηση είναι ένα. Τα υπόλοιπα πρωτόκολλα τα οποία αναφέρεται είναι για τα μάτια του κόσμου. Το πρωτόκολλο είναι ένα. Δεν με ενδιαφέρει η δημόσια υγεία. Είναι δυνατόν να επιστρέψουν οι συνάδελφοι και να έχουν διαφορετικές ταχύτητες, διαφορετικά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, ωραία, ας πούμε ότι επιστρέφουν με ένα rapid test. Αλλά λέμε και επιστημονικά, δηλαδή το λένε οι επιστήμονες πλέον, το λένε οι λοιμοξιολόγοι, το λένε οι επιτροπές. Αυτός που είναι ανεμβολιασμένος και μεταδίδει και κολλάει και μεταδίδει. Το ίδιο και οι υπόλοιποι. Είπαμε, επιδημολογικά πλέον έχει τελειώσει αυτή η ιστορία όσο αφορά τον εμβολιασμό των συναδέλφων. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Παντός, τώρα, αν βάλουμε τώρα... Ναι.
τα διάφορα πρωτόκολλα. Πώς θα γίνει έτσι, το πώς θα γίνει αλλιώς. Παραλλιώς, εντάξει, έλεος πια. Πιστεύετε ότι επειδή οι συνάδελφοί σας πήγαν κόντρα, ότι αυτή την ώρα παίζεται θέμα πρεστής ανάμεσα στον Υπουργό και στους υγειονομικούς και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτή, λένε συνάδελφοί σας, μου το έχουν μεταφέρει αιμονικότητα και σας ρωτώ δημόσια. Αυτό το έχουμε πει και του Γεράκη, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι υπάρχει μια αιμονή. Υπάρχει μια αιμονή τόσο από τη μεριά του Υπουργείου, αλλά κυρίως υπάρχει αιμονή και ήταν εντολή από το Μέγαρο Μαξίμου. Το να παραμείνουν σε αναστολή οι συνάδελφοι, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, ήταν εντολή από το Μαξίμου. Αυτό δεν είναι ξεκαθαρισμένο πράγμα. Εμονικότητα, δηλαδή, εμονικότητα λέτε και τα πρωτόκολλα επιστροφής. Αυτό λέτε, κύριε Θεοδωσάκη. Του πρωτόκολλα επιστροφής, ωραία, ας κάνουν ένα rapid test, το οποίο βέβαια το rapid test εγώ πιστεύουμε αυτό και προσωπικά, αλλά και όλοι μας πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνεται από το νοσοκομείο, να λύσει από το νοσοκομείο, να χορηγείται από το νοσοκομείο και οι συνάδελφοι να επιστρέψουν πίσω στην εργασία, γιατί οι ανάγκες είναι τεράστιες και νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες, κύριε Δουλειράκη, έχουμε φτάσει στο Δεκέμβρη μήνα, δεν έχει πάρθει καμία άδεια. Και να σας πω κάτι, δηλαδή το λέω δημόσια, δεν ξέρω αν επιτρέπεται, αν είναι καλό να το λέω, αλλά στο τέλος υπάρχει τόσο η ένταση, τόσο η κούραση μέσα στα νοσοκομεία που έχει αρχίσει ένας συνάδελφος να τα βάζει με τον άλλο. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Είναι τρομερές οι εντάσεις κάθε μέρα. Και πριν αποχαιρετήσω και εσάς και τον κύριο Κούδα, γιατί πήγαμε στα 33 λεπτά μετά τις 9 και ο χρόνος για αυτή τη συζήτηση έχει ολοκληρωθεί, θέλω να σας πω το εξής πάνω σε αυτό που είπατε, ότι εμβολιασμένους ή ανεμβολίαστος και κολλάς και αρρωσταίνεις κλπ. Εγώ είμαι υπέρ του εμβολιασμού και η οικογένειά μου είμαστε όλοι εμβολιασμένοι, μικροί, μεγάλοι, στην οικογένειά μου και έχουμε όλοι περάσει μέσα από τον κορονοϊό. Αυτό. Λοιπόν, προσωπικά, κυρία Δουλειεράκη, κλείνοντας να μην σας πάρω και το χρόνο, προσωπικά έχω κάνει και την τέταρτη επιχειροποιημένη δόση. Μάλιστα. Είμαστε υπέρ των εμβολιασμού.